3XY Radio Ελλάς. Η πιο γλυκιά συνήθεια. Στα 1422 Μεσαία. Πληροφορηθήκαμε και εμείς, όπως και η παροικία πιστεύω, ότι η κυρία Λιανίδου, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας εδώ στην πόλη μας, αναχωρεί σύντομα αυτό το μήνα για την πατρίδα, με μετάθεση οπωσδήποτε. Και φυσικά θα θέλαμε να πούμε δύο κουβέντες μαζί της, να μας πει πώς ένιωσε, πώς πέρασε αυτό εδώ στην Αυστραλία που ήρθε, ποιες είναι οι εμπειρίες της, να την καλωσορίσουμε κιόλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Φραγκιουδάκη. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα αυτό έτσι, δεν θα το έλεγα και ξαφνικά, γιατί κάπως περιμένουμε, είσαστε επισκέπτες δυστυχώς οι εκπρόσωποι της πατρίδας εδώ, έρχεστε για λίγα χρόνια και φεύγεστε, αλλάζετε, λοιπόν ήρθε η ώρα. Κυρία Φραγκιουδάκη, ήρθε η ώρα να επιστρέψω στην Αθήνα μετά από 3 χρόνια στη Μελβούρνη. Ναι. Πιστεύω ότι ήταν 3 γόνιμα επικοδομητικά χρόνια, τόσο για την παροικία μας και την ομογένειά μας, όσο βέβαια και για μένα προσωπικά, διότι είχα μία πάρα πολύ θετική εμπειρία από τη Μελβούρνη, πάρα πολύ καλές συνεργασίες, και φεύγω με 3 χρόνια τα οποία για μένα μέτρησαν διπλά. Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι πιο λεπτομερή αυτό. Ναι, να σας πω, κοιτάξτε, συνήθως όταν ζεις σε έναν τόπο, ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Όταν όμως αλλάζεις, όπως αλλάζουμε εμείς, υπήρους, πόλεις, χώρες κτλ., επειδή είναι πάρα πολύ έντονες οι εμπειρίες, οι εικόνες, τα νέα πρόσωπα που γνωρίζουμε, οι καταστάσεις που ζούμε, αυτά τα χρόνια μοιάζουν για διπλά. Όπως έλεγε ένας παλιός πρέσβης, η ζωή των διπλωματών είναι σαν να έχει ζήσει 2, 3, 4 ζωές μέσα σε μία ζωή. Ναι. Πραγματικά. Είναι όμως και δύσκολο να προσαρμόζεσαι έτσι κάθε τόσο λίγο χρονικό διάστημα σε κάτι το διαφορετικό, δεν είναι? Και οι περισσότεροι έχετε και οικογένειες και είναι και τα παιδιά, ας πούμε. Κοιτάξτε, εάν δεν αγαπούσα το επάγγελμα που έκανα, σίγουρα θα έβλεπα πάρα πολλά πράγματα δύσκολα. Η προϋπόθεση σε αυτό που κάνει κανείς, ό,τι και αν έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή του, είναι να το αγαπάει, να το χαίρεται και να το κάνει με την ψυχή του. Και βρίσκει και τις λύσεις, έτσι, για προσαρμογή και τα λοιπά. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν κανείς λοιπόν κάνει κάτι με αγάπη, όποιο επάγγελμα και αν είναι αυτό, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται και τελείως διαφορετικός ο τρόπος που βιώνει ακόμα και τις δυσκολίες του επαγγέλματός του, γιατί όλα τα επαγγέλματα έχουν δυσκολίες. Φυσικά. Από ότι να κάνεις κάτι που δεν αγαπάς και που δεν σου αρέσει. Ναι. Εδώ είχαμε την χαρά, βέβαια, σαν παροικία, στην πλειοψηφία της, ότι να έχουμε, να σας έχει κοντά της η παροικία, ας πούμε, σε διάφορα θέματα. Εμψυχώσατε, προωθήσατε θέματα εθνικά από ό,τι μπορώ να θυμηθώ. Είχατε επαφές με αρκετό κόσμο μη ελληνικής καταγωγής, κάτι που νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο κάθε πρόξενος γενικός, είτε πρέσβης είτε οτιδήποτε, ιδιαίτερα για τα εθνικά μας θέματα, γιατί μεταξύ μας τα γνωρίζουμε, ας πούμε, τα θέματα λιγάκι, αλλά νομίζω ότι οι επαφές αυτές με τους μη ελληνικής καταγωγής, είτε είναι πρόξενοι είτε είναι επισκέπτες από άλλες χώρες για θέματα οικονομικά ή εθνικά ή οτιδήποτε, νομίζω ότι βάλατε ένα λιθαράκι, έτσι πιστεύω. Και εγώ θέλω να το πιστεύω αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν η Μελβούρνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ομογενειακά κέντρα. Έχει πάρα πολύ ελληνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι την αποκαλούν την τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο. Και επομένως από αυτή την πλευρά η δουλειά μου ήταν πάρα πολύ εύκολη.
διότι δεν βρήκα πόρτες κλειστές, ήταν πάντοτε οι πόρτες ανοιχτές για μένα, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε όλες τις επαφές και τις επικοινωνίες μου με τους Αυστραλούς επισήμους αξιωματούχους, πολιτικούς, στελέχη υπουργείων, σε όλα τα επίπεδα υπήρχε μια πάρα πολύ καλή, θα έλεγα, επικοινωνία και συνεργασία. Βεβαίως, για να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα, δεν αρκεί απλά η πρόθεση, δηλαδή η διάθεση από τις δύο πλευρές να κάνουν, χρειάζεται και δουλειά. Και πολλές φορές η δουλειά αυτή είναι σκληρή. Είναι δουλειά η οποία δεν φαίνεται. Φαίνονται μόνο τα αποτελέσματά της. Καμιά φορά φαίνονται εύκολα. Αλλά βλέπουμε ότι το να επιφέρεις το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται κάτι παραπάνω από καλές επαφές και καλές σχέσεις. Χρειάζεται να προετοιμάζεις σωστά τις καταστάσεις, να προετοιμάζεις σωστά τους φακέλους, να προετοιμάζεις σωστά τις κινήσεις σου για να έχεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, η ομογένεια βέβαια πάντοτε είναι πρόθυμη να στηρίξει και στα εθνικά μας θέματα και σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την πατρίδα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάει. Εγώ διαπίστωσα και δεν σας κρύβω ότι έχω υπηρετήσει σε πάρα πολλές χώρες και δεν σας κρύβω ότι με συγκίνησε και πραγματικά με ενθουσίασε ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες της Μελβούρνης νιώθουν κοντά στην Ελλάδα παρά τα χιλιόμετρα και τα χιλιάδες χιλιόμετρα απόστασης και το πώς παρακολουθούν όχι μόνο τις εξελίξεις αλλά και όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα. Είναι πατριώτες. Υπάρχει εδώ μια αίσθηση πατριωτισμού, όπως την λένε και οι Αμερικανοί, το patriotism, που το είδα πάρα πολύ έντονο στη Μελβούρνη και που πραγματικά και μένα με ψύχωσε και με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Όλοι οι άνθρωποι όμως που κάνουν ένα καλό έργο βρίσκουν και μερικές σκοπέλους που... αλλά τους ξεπεράσατε φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, από ό,τι μπορώ να γνωρίζω πάρα πολύ, όχι εύκολα βέβαια, αλλά τους ξεπεράσατε και προχωρήσατε μπροστά και αυτό είναι ένα ιδίωμα του θηλυκού γένους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια τόσο μεγάλη ομογένεια να μην έχει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση της δυσχέρειας και των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας διπλωμάτης που εκπροσωπεί την πατρίδα μας. Πολλές φορές υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις και προβλήματα τα οποία βέβαια έχουν τις ρίζες τους σε παλαιότερες καταστάσεις. Ναι. Και αυτά τα πράγματα εμποδίζουν το έργο μας. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, οι άνθρωποι έχουν και τα ελαττώματά τους. Αυτούς τους ανθρώπους νομίζω που έχουν αρνητική στάση και διάθεση, η ίδια η ομογένεια σιγά σιγά τους έχει απομακρύνει και τους έχει απομονώσει. Νομίζω, εκείνο που είναι θετικό. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι ο κάθε ένας που είναι εκτεθειμένος, ας πούμε, δημόσια στην κοινωνία, ότι έχει και τους μεν και τους δε. Δεν μπορεί να είναι κανένας, νομίζω, δεν έχει περάσει από αυτή τη ζωή που να έχει μόνο φίλους. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Και όταν έχεις και εχθρούς ή όταν έχεις ανθρώπους που αντιδρούν και... Ναι. Ναι, σημαίνει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Αυτό σημαίνει. Αλλιώς όταν κάποιος δεν κάνει καθόλου δουλειά και δεν παράγει έργο και δεν έχει στόχους και οράματα, δεν ενοχλεί και κανέναν. Και δεν ασχολείται και κανείς μαζί του. Και κανείς μαζί του, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν βέβαια κάποια όρια σε όλα τα πράγματα. Φυσικά.
Και νομίζω ότι στην δική μου περίπτωση κάποιες στιγμές αυτά τα όρια κάποιοι τα υπερεύησαν. Αλλά ξέρετε, αυτές τις πράξεις δεν χαρακτηρίζουν κανέναν άλλον εκτός από τους ίδιους τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις πράξεις και αυτές τις ενέργειες. Φυσικά, κυρία Λιανίδου, να έρθουμε τώρα να μου πείτε, πέρα από τις εμπειρίες σας σε προσωπική βάση, με αυτά όλα που πετύχατε κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων, με το θέμα του προξενείου μας, ας πούμε, το οποίο ακόμα υπάρχουν κάποια παράπονα, το ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, εφόσον και ούτε βέβαια... θα σταματήσουν. Αυτό ούτε θέλω θα σταματήσουν, να μου πείτε. Κυρία Φραγκιουδάκη, ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ όταν ήρθα το 2010 το Δεκέμβριο, το προσωπικό ήταν 12 άτομα και ένας ο γενικός πρόξενος 13. Ναι. Εκείνη την εποχή ο τότε γενικός πρόξενος είχε κάνει αρκετά έγγραφα με τα οποία διαμαρτύρονταν, δικαίως πιστεύω εγώ, και λέγοντας ότι 12 άτομα δεν είναι αρκετά για να εξυπηρετήσουν μια ομογένεια τόσο μεγάλη όσο είναι η παροικία μας στη Μελβούρνη. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, από αυτά τα 12 άτομα μείναμε με 6. Συγγνώμη, μείναν 6. 6. Μάλιστα. Δηλαδή μείωσαν τη δύναμη του γενικού προξενείου συνειδητά. Ναι. Αυτό είναι συνειδητή επιλογή. Ναι, ναι, ναι. Μείωσαν τη δύναμη του γενικού προξενείου στο μισό. Ναι. Οι υπάλληλοι οι οποίοι έφυγαν, με πλέον πρόσφατη την κυρία Νίνα Κιούρτη, η οποία συνταξιοδοτήθηκε, δεν αντικαθίστανται. Mm. Λοιπόν, είναι ανθρωπίνως αδύνατον, όσο και να προσπαθούν οι υπάλληλοι να ανταποκριθούν και να είναι σωστοί και να επιτελέσουν το έργο τους, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά των 2 και των 3 υπαλλήλων που λείπουν. Σωστά. Αυτά όμως έπρεπε να γίνουν γνωστά και για να καταλάβει και ο κόσμος και να είναι πιο, να μην είναι τόσο απαιτητικός ή να εκφράζεται εναντίον, ας πούμε, του προξενείου και των ανθρώπων. Ελπίζω που ο κόσμος να αντιλαμβάνεται και οι Έλληνες να αντιλαμβάνονται ότι οι καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρχουν στην εξυπηρέτησή τους δεν οφείλονται στην αδιαφορία ή στην έλλειψη. Ναι. Εργασιακής συνείδησης, αλλά βεβαίως και ο κάθε εργαζόμενος όταν καλείται να αντικαταστήσει 2 συναδέλφους και 3 έχει τα προβλήματα που θα είχε ο κάθε άνθρωπος οποιαδήποτε θέση. Σε άλλα γενικά προξενία, για να μην τα φορτώνουμε όλα στην οικονομική κρίση, ναι, παρατηρώ ότι υπάρχει πολύ ικανός αριθμός υπαλλήλων. Ίσως χωρίς να χρειάζεται και... Ίσως και χωρίς να χρειάζεται, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ναι. Δηλαδή όταν ένα γενικό προξενείο στη Νέα Υόρκη, που δεν νομίζω ότι έχει περισσότερο ελληνισμό από τον ελληνισμό της Μελβούρνης, έχει γραφείο ΕΟΤ, γραφείο εμπορικού ακολούθου, γραφείο τύπου, γραφείο εκπαιδευτικού και ταυτοχρόνως εκτός από τα 4 μεγάλα γραφεία δηλαδή που το υποστηρίζουν, έχει δεύτερο πρόξενο και έχει και 15 άτομα προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια προνομιακή μεταχείριση στην περίπτωση αυτή. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, υπάρχουν και άλλα πολλά γενικά προξενία τα οποία έχουν και περισσότερο διοικητικό προσωπικό και μεγαλύτερη υποστήριξη. Όμως θα γνωρίζετε ότι και εδώ υπήρχαν αυτά τα γραφεία κάποτε και δεν ξέρω γιατί το έχουν υποτιμήσει το γενικό προξενείο της Μελβούρνης και αντί να το προωθούν και να το βοηθούν, ας πούμε, γιατί οι ανάγκες υπάρχουν και ο κόσμος διαμαρτύρεται συνέχεια. Κοιτάξτε, όχι βέβαια σε εσάς και για τους ανθρώπους, αλλά για την εξυπηρέτησή του. Στις επισκέψεις οι οποίες έγιναν, στις επίσημες επισκέψεις, ναι, οι οποίες έγιναν στη Μελβούρνη τα τελευταία χρόνια, ετέθη επανειλημμένα και όχι μόνο από μένα, ναι, αλλά και από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητος
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούνης και Βικτωρίας και από τον πρόεδρο του Όκλη, της κοινότητας του Όκλη, από πάρα πολλούς τα θέματα αυτά. Επίσης, όπως βλέπετε, υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη και στον αριθμό των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, εγώ όταν έφτασα εδώ, η εκπαιδευτική ήταν 75 και αυτή τη στιγμή ο αριθμός είναι κάτω από τους 20 σε ολόκληρη την Αυστραλία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα με την αναχώρησή σας θα πάτε πίσω. Νομίζω, κυρία Φραγκιουδάκη, αν μου επιτραπεί να το πω, ναι, και με όχι διπλωματική γλώσσα, ναι, αυτά τα προβλήματα θα λυθούν όταν οι ομογενείς μας θα αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Λέτε? Ναι, είμαι βέβαιη. Μάλιστα. Διότι όταν κανείς σκέφτεται μετά το 1 εκατομμύριο ψήφων στην Αυστραλία, δεν νομίζω ότι με την ίδια ευκολία θα μειώνει τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό των αρχών που εξυπηρετούν την ομογένεια. Η Αμερική υπάρχει, έχει ψήφο, δηλαδή θέλετε να μου πείτε και τους προτιμούν και τους βοηθάνε. Κοιτάξτε, θα σας πω, η Αμερική έχει 7 ώρες πτήση, πάρα πολλές φτηνές πτήσεις προς την Ελλάδα. Το ίδιο και η Γερμανία, η οποία επίσης έχει προνομιακή μεταχείριση και στους εκπαιδευτικούς και στα προξενία, τα οποία είναι πάμπολα και πολύ καλά οργανωμένα και στελεχωμένα. Ναι. Και βεβαίως οι Έλληνες της Γερμανίας παίρνουν το αυτοκίνητό τους και σε 5 ώρες, 10 ώρες βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου τέλος πάντων ψηφίζουν και ψηφίζουν. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή στην Αυστραλία το πρόβλημα, είναι η απόσταση, είναι το κόστος των αεροπορικών εισιτήριων, είναι η δυσκολία του να πάει κάποιος να ψηφίσει. Είχαν μιλήσει όμως για το καλό, ψηφιακή ψήφο, δεν είναι? Ναι, αν όλα πάνε καλά και πιστεύω ότι θα προχωρήσει το σχέδιο αυτό, το νομοσχέδιο για την ψήφο των ομογενών, τότε πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα και η ομογένειά μας με τις κατάλληλες ενέργειες θα μπορέσει να ζητήσει αυτά που δικαιωματικά θα έλεγα αξίζει ο ελληνισμός εδώ. Δηλαδή τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας, αυτά τα θέματα. Όχι λόγια, κυρία Φραγκιουδάκη, πράξη. Εκουραστήκαμε από τα λόγια. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να ξέρουμε ότι αγαπάμε την Ελλάδα και ότι παραμένουμε Έλληνες, αλλά να μας κουράζει αυτή η καραμέλα, ας πούμε, που μας λένε κάθε φορά που έρχονται ότι είμαστε 2 φορές και 3 φορές Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας. Αυτό είναι μια κοροϊδία πλέον. Η ουσία είναι η πράξη. Με την πράξη έμπρακτα δείχνει κανείς την εκτίμηση και τη στήριξή του. Σωστά. Και νομίζω ότι η Μελβούρνη αξίζει έμπρακτα και στήριξη και υποστήριξη και βοήθεια. Δεν αμφιβάλλω ότι κατά τις επισκέψεις σας στα 3 χρόνια πίσω στην πατρίδα έχετε μιλήσει για τα θέματα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός εδώ, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τώρα που μετατίθεστε, ας πούμε, και αφήνετε το πόστο αυτό, θα συνεχίσετε να στηρίζετε τις ανάγκες και τα προβλήματα που γνωρίζετε με την τριετία που υπηρετήσατε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, προωθήσετε κάποια πράγματα? Απολύτως. Απολύτως. Και να είστε βέβαιοι και εσείς και οι ακροατές σας. Θα το θυμάμαι και αυτό, μας εδώ, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να ενημερώσω εκ του σύνεγγης και για τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός, γιατί έχουν πολλά θέματα τον τελευταίο καιρό προβληματίσει τους Έλληνες εδώ, είτε αυτό αφορά τη φορολογία τους, είτε αυτό αφορά τα σχολεία και τη γλώσσα, είτε αυτό αφορά αυτή τη συμφωνία που είπαμε ότι έπρεπε να έχει υπογραφεί εδώ και πολύ καιρό για τα... Και ακόμα περιμένουμε. Και ακόμα περιμένουμε για τους νέους, για τη δυνατότητα δηλαδή να έρθουν, να εργαστούν και να σπουδάσουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται επιμονή, προσπάθεια και να είμαστε όλοι ενωμένοι, να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό τον αγώνα για να πετύχουμε και τους στόχους μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να βοηθάτε τις ανάγκες και να προωθείτε τις ανάγκες.
που υπάρχουν εδώ στην παροικία μας. Εγώ θα το θυμάμαι αυτό πάντως. Να το θυμάστε και σας, και σας πραγματικά σας προσκαλώ να συνεχίσουμε την επικοινωνία, να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε. Εγώ είμαι ανοιχτή και πρόθυμη να διατηρήσω τις επαφές και τις σχέσεις μου με όλους τους αξιόλογους ανθρώπους που γνώρισα εδώ, είτε αυτοί είναι οργανισμοί και οργανώσεις και σύλλογοι και αδελφότητες, είτε είναι και άτομα τα οποία πραγματικά έχω εκτιμήσει και στο έργο τους και σαν προσφορά στην ομογένειά μας. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας άλλος ελληνισμός η Μελβούρνη. Φεύγετε ευχαριστημένη? Κοιτάξτε, φεύγω ευχαριστημένη για τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Μελβούρνη στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, διότι σε πολλά σημαντικά σωματεία, οργανώσεις και κοινότητες έχει μπει μπροστά η νέα γενιά. Mm. Και αυτό είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Εγώ το στήριξα με κάθε τρόπο, με όλες μου τις δυνάμεις. Το να βλέπουμε τη νέα γενιά των ομογενών μας να αναλαμβάνει τα ηνία, με σεβασμό βεβαίως πάντοτε στην παλιά γενιά και στους ανθρώπους που πρόσφεραν, που έκτισαν, που δημιούργησαν όλη αυτή την ομογενειακή υποδομή. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Βλέπουμε ότι στην ελληνική κοινότητα πλέον, στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, υπάρχει νέο αίμα. Το ίδιο ισχύει και για το Χάκι, το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους οργανισμούς. Ακόμη και μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτωρίας έχουμε πολλούς νέους και δραστήριους, ναι, πολιτικούς ελληνικής καταγωγής. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα, πιστεύω, θετικά πράγματα που με κάνουν να φεύγω ευχαριστημένη. Το άλλο είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τις προσωπικές σχέσεις και με τις επαφές. Πιστεύω ότι φεύγω από εδώ έχοντας κάνει πολλούς φίλους σε προσωπικό επίπεδο πια, ανθρώπους που δεν θα χάσω ούτε την επαφή ούτε την επικοινωνία μαζί τους. Είναι καλό να φεύγει κανείς νιώθοντας ότι υπάρχουν δεσμοί φιλίας και εκτίμησης, αμοιβαίας εκτίμησης με ανθρώπους πίσω. Και βέβαια το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι οι επαφές μας σε επίπεδο κυβερνήσεως, πολιτικών και άλλων Αυστραλών αξιωματούχων νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί θεαματικά. Ναι. Νομίζω ότι προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση. Γίνανε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές επισκέψεις από την Ελλάδα προς τα εδώ, αλλά και από εδώ προς την Ελλάδα. Mm-hmm. Και στην χρονιά που μας έρχεται μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν και πολλά πράγματα να πετύχουν, γιατί με την ευκαιρία των 30 χρόνων του εορτασμού της αδελφοποίησης Μελβούρνης Θεσσαλονίκης και επιχειρηματικές αποστολές μπορούν να γίνουν προς την πατρίδα μας και πολιτικές επαφές και επισκέψεις μπορούν να γίνουν, οι οποίες θα ανοίξουν και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της πολιτείας της Βικτώριας με την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία σημεία τα σημαντικότερα. Πολύ ωραία. Και βεβαίως θα ήθελα να τονίσω ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που με βοήθησαν στη δουλειά μου και με στήριξαν, και θα πρέπει να το πω αυτό, είναι και ο σταθμός σας, ο οποίος πάντοτε πρωτοπορεί στην ενημέρωση και στην υπεύθυνη ενημέρωση, και βεβαίως και η εφημερίδα Τα Νέα, και γενικότερα όλα όσα βρίσκονται υπό την σκέπη του κυρίου Σταμούλη και της οικογένειάς του, η οποία πολλαπλώς έχει ευεργετήσει και πολλαπλώς έχει βοηθήσει τη Μελβούρνη και τον ελληνισμό της. Πολλοί άλλοι δε επίσης. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που προχωράει μπροστά
και ελπίζω να συνεχίσετε το έργο αυτό με την ίδια υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την οργάνωση, είτε αυτοί λέγονται σύλλογοι Κρητών, είτε λέγονται σύλλογοι Ποντίων, είτε λέγονται σύλλογοι Πελοποννησίων, Ισιωτών. Όλοι αυτοί νομίζω ότι ο καθένας έχει να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και να συνεχίσει χωρίς εμπόδια και χωρίς ενδιασμούς. Μερικοί από εμάς είμαστε ταγμένοι γι' αυτό, αλλά εμείς τώρα, μια και αναφέρατε για το σταθμό και τα λοιπά εδώ και την οικογένεια Σταμούλη, πιστεύω ότι αυτό το Σάββατο χαιρετάτε επισήμως πια με μια δεξίωση. Ναι, ναι, ναι. Κάνω μια δεξίωση όπως άλλωστε ήθιστε. Ναι. Για να αποχαιρετήσω όλους τους φίλους, τους συνεργάτες, τους ομογενείς και τους ανθρώπους με τους οποίους εργάστηκα τα 3 τελευταία χρόνια. Ξέρετε, όταν πρωτοήρθα στη Μελβούρνη, που ήταν όλοι ενθουσιώδεις και τα λοιπά και μιλούσαν έτσι με πολύ θετικά λόγια, έλεγα εκείνες από τις πρώτες μέρες, έχοντας και την εμπειρία από πάρα πολλά άλλα μέρη στα οποία έχω υπηρετήσει, ότι τα καλά λόγια, την καλή ενέργεια και την φιλία σας την θέλω στο τέλος της καριέρας μου εδώ, όχι στην αρχή. Έχει μια παροιμία στο χωριό μου που λέει τον κολυμβητή να τον χαίρεσαι όταν βγαίνει, όχι όταν μπαίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το αποχαιρετιστήριο έχει αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Να υπάρξει η δυνατότητα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος μου ζήτησε να κάνουν πολλά αποχαιρετιστήρια δείπνα, δεξιώσεις, ναι, 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 και ναι. Ο χρόνος μας πιέζει και είναι λίγος. Ναι. Και είπα ότι αυτή θα ήταν ίσως η κατάλληλη και η καλύτερη ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι. Προξενική κατοικία, όπως ξέρετε, είναι το σπίτι της Ελλάδος στη Μελβούρνη. Ναι. Γι' αυτό και κυματίζει απ' έξω η ελληνική σημαία περήφανα. Και με μεγάλη χαρά στο σπίτι της Ελλάδος θα υποδεχθώ τον ελληνισμό και τους ανθρώπους με τους οποίους εργάστηκα και συνεργάστηκα, και πιστεύω ότι θα είναι μια τελευταία ευκαιρία να ανταλλάξουμε θετική ενέργεια και ιδέες και απόψεις. Και να δώσουμε και την υπόσχεση ότι ή θα ξαναβρεθούμε ή θα ξανασυνεργαστούμε. Κοιτάξτε, έστω και από μακριά. Ναι, κανείς δεν μπορεί να αποκλείει στο μέλλον τις εξελίξεις. Εγώ ήθελα να πω ότι ήρθα σαν εκπρόσωπος της Ελλάδος στη Μελβούρνη και ότι θα βρίσκομαι στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια σαν εκπρόσωπος της Μελβούρνης στην Ελλάδα. Ωραία. Για να, σε κάθε ευκαιρία, για να τονίζω το πόσο σημαντικός είναι ο ελληνισμός και το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του και η προσφορά του στην αυστραλιανή κοινωνία και στη ζωή του τόπου εδώ.